zona se aquí, si zona se, ya todo lo que parto me, ya la quimuna, me divina mi cuerpo me, divina mi divinitus, que la enorme divina mi, divinitus divinitus conmigo. Και τώρα λοιπόν ας προσδιοθούμε στη γη. Το 2021 και 2022 τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για τις επιχειρήσεις και με καμία αντιπολίτευση, Ανδρέα μου, λέω ότι και λουκέτα είχαμε και χρέη είχαμε και μη προσβασιμότητα στις τράπεζες είχαμε και μαύρισμα είχαμε επιχειρηματιών που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα και απώλειες επιχειρηματική στέγης είχαμε και απώλεια προσωπική στέγης, οικιακή στέγης, το στήριο δηλαδή ο επιχειρηματίας έχασε. Απέναντι σε αυτά που έχουν συμβεί, η επίσκεψή μου πρόσφατα στη ΔΕΗ και στην ΕΔΙΕ με γέννησε με απογοήτευση όταν συνειδητοποίησα ότι 31 επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής του νομού μας έκαναν αίτηση για να συμμετρούν με ΑΠΕ, αλλά δυστυχώς οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν γιατί το δίκτυο δεν μπορεί να τις σηκώσει. Πριν από λίγες μέρες, φίλες και φίλοι επιχειρηματίες του νομού, ανακοινώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το ΕΣΕ, που αφορά το 2023 μέχρι 2026. Τι προκύπτει? 200 εκατομμύρια επένδυση το χρόνο έναντι 8 δισεκατομμύρια εισπράξεις το χρόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα καταλάβουν και το υπόλοιπο 5% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Ότι δεν δίνει καμία προοπτική στο κόστος παραγωγής που πρέπει να μειωθεί άμεσα, στην πρόσβαση στην ενέργεια που πρέπει οπωσδήποτε να προκριθεί, στην αλλαγή του μείγματος για τις επιχειρήσεις και στην προοπτική με ευίωτους όρους. Τελειώνοντας, λέω το εξής. Εάν το πολιτικό σύστημα, εμείς πρώτα και οι άλλοι μετά, δεν αντιμετωπίσουμε το επιχειρή ως ένα εθνικό ζήτημα ύψης σημασίας και δεν οδομήσουμε στα σπουδαία και στα μεγάλα, δηλαδή σε αυτά που είναι απαραίτητα, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις στις τράπεζες, αναστολή σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις και τους λογαριασμούς, πρόσβαση στην ενέργεια, κόστος παραγωγής, εργατικό δυναμικό, κινητοδότηση, κίνητρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τέλος, σύνδεση των επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών με την εκπαίδευση, όπως γίνεται στην Ευρώπη, με άριστα αποτελέσματα στην παραγωγή αλλά και στην εξωστρέφεια. Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω στον κόσμο της δικής μας σκέψης και της αληθινής κατάστασης όλους τους επιχειρηματίες και τους καλώ το 2023 να αγωνιστούμε μαζί για έναν κόσμο αξιοπρέπειας όπου οι επιχειρήσεις μας θα είναι ακμαίες και δυνατές και θα δώσουν το στίγμα της ποιοτικής τους παραγωγής με τους δυνατούς επιχειρηματίες που ξέρω ότι έχουμε και πιστεύω σε αυτούς.